Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και αυτήν την εβδομάδα The Association by God Game Experts, η καλύτερη ομάδα που υπάρχει και που μπορεί να βρείτε στα ελληνικά ίντερνετ που ασχολείται με τα αμερικάνικα σπορ και όχι μόνο και με την Ευρωλίγκα και με το Ευρωμπάσκετ και με τις εθνικές ομάδες. Άντε μην κάνουμε καμιά εκπομπή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πριν από το 2015 και να φάτε όλα κανονικά. Please. Αλλά ας μείνουμε στο NBA, είναι η δουλειά που διαλέξαμε να κάνουμε. Είναι αυτό που μας αγαπάτε περισσότερο και οι δύο της μας μισείτε και μας αρέσει πάρα πολύ και οι δύο. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε και εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερο μισό της περίοδου και να σας συστήσω τους συμμετέχοντες σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο πάνελ απέναντι, το οποίο χειρίζεται, μην ξεχνάσουμε, το νομίζουμε ότι χειρίζεται ο Βίτονας, ο DJ αυτής της παρέας, ο άνθρωπος ο οποίος πατάει τα κουμπιά και όλα γίνονται πραγματικότητα. Δεξιά μου έχω τον αθέατο, τον Γιάννη Σακελαρίου, πιστός φίλος και συνεργάτης επί 20 ετία και πάνω μπορώ Plus, να πω. Βέβαια, πλέον, εδώ όπως είμαστε. Yeah. Και για να θυμίσω αυτή την 20 ετία, έχω έρθει σήμερα αντιμένος 2004. Ράπερ από Ανατολική Ακτή. Από Memphis Down South. Down South, Dirty South. Όσο πιο φαρδιά γίνεται. Λοιπόν, είμαι ο DJ Ρίγκο, πατέρας, περήφανος πατέρας 2 και αριστερά μου. Περήφανος πράσινος σήμερα, αλλά όχι στα ελληνικά, μόνο στα αμερικάνικα. Ο Γιάννης Κριτσοτάκης, ο Ζαν. Ο οποίος είναι πάρα πολύ χαρούμενος και θα μας πει γιατί είναι χαρούμενος, γιατί η ομάδα του συνεχίζει και είναι πρώτη. Καβάλα στα άλογα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες, κάποιες περίεργες ήττες εκεί λίγο πριν από το All-Star Break. Κοίτα, υπήρχε. Καλά, εντάξει. Υπήρχε ήττα από τους Lakers που ήταν εκεί πέρα, χωρίς και τον LeBron και τον Davis και κέρδισαν. Είναι, είναι η μία αναμενόμενη expected ήττα τη κανονική περίοδου του NBA. Ναι. Δηλαδή, το χάσαμε και αυτό το match. Ουσιαστικά πέραν αυτού. Τα τελευταίες δύο ήττες των Celtics τα τελευταία 20 παιχνίδια ήταν απέναντι στους Nuggets και τους Clippers. Μάλιστα. Δύο ομάδες δηλαδή, οι οποίες είναι από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου. Έτσι. Τώρα, ο λόγος που ξεκινήσαμε και μιλάμε για τους Celtics είναι και αυτό το οποίο θα ξεκινήσουμε το πρώτο segment μιλώντας λίγο γενικά για τις ομάδες και ξεκινώντας από τους Celtics να καταλήξουμε και στο άλλο. Νομίζω ότι μια που μιλάμε για προηγούμενες χρονιές μου θυμίζει η Ανατολή φέτος. Εκεί το 2014-2015, βασικά και μετά, 2015-2019, που ξαναγύρισε ο Λεμπρόν πίσω στο Cleveland, που ήταν το Cleveland και το χάος. Και το λέω αυτό γιατί, άμα κοιτάξετε λίγο στη βαθμολογία του NBA, θα δείτε ότι η δεύτερη ομάδα, το Cleveland, το οποίο εχθές έκανε μια επική νίκη που το είδε το Match Live, θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Επική, πραγματικά. Το Cleveland είναι 8 νίκες πίσω. 7,5. Πίσω από τους πρώτους Celtics. Αυτή ακριβώς η διαφορά στη Δύση είναι ανάμεσα στον πρώτο και στον 8ο. Αυτό λέει κάτι ή δεν λέει. Και αν δεν λέει γιατί και αν λέει κάτι, τι λέει. Λέει πολλά. Ακούω. Απ' τη μία λέει ότι οι Celtics και βάσει ταλέντου και βάσει απόδοσης και βάσει συνθήκων, γιατί έχουν βρει, ας πούμε, τους Bucks να είναι να ψάχνονται ακόμα με αλλαγές προπονητών και τα λοιπά, τους Sixers με τραυματισμό Embiid, τους, και από εκεί πέρα, δεν ξέρω, αυτοί δεν είναι οι δύο μεγάλοι, ας πούμε, ανταγωνιστές τους. Και από εκεί πέρα οι ομάδες που ήταν ακριβώς πιο στο, από κάτω tier, δηλαδή ξέρω εγώ το Cleveland, οι Knicks και τα λοιπά, το Miami επίσης, να είναι περίπου όπως τους περιμέναμε. Δηλαδή δεν είναι ότι το Cleveland, εντάξει, άμα πάρεις το πρώτο μισό της προηγούμενης χρονιάς, θα πεις ότι είναι μια από τις καλές ομάδες της Ανατολής που είναι σίγουρα frisky, που θα μπορούσε να κάνει κάτι στα playoff. Μας ξενέρασε προφανώς το playoff, τα playoff series πέρσι με τους Knicks. Μια χαρά πήγανε, πάμε παρακάτω. Μια χαρά πήγανε για εσάς. Αλλά ναι, οπότε θα δούμε πώς θα πάει στα playoff, γιατί ο Ντόνοβαν Μίτσελ έχει γενικότερα. Ανεβάζει την αποδοσή του στα playoff. Όχι, αντιθέτως. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ συνολικά έχει κακό όνομα σαν playoff performance. Πέρα μου φάνηκε πέρσι ότι έπαιξε καλά. Ότι δεν χάσανε εξαιρίες αυτού. Και απλά η Γιούτα δεν είναι η Γιούτα, ρε παιδί μου. Στη Γιούτα, εγώ νομίζω ότι η αιτία στη Γιούτα είναι ο Κομπέρα, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, κοίτα, πέραν. Θα το υπερασπιστώ μέχρι τάφο. Αυτή τη σειρά με, τους Nuggets στο Bubble, εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποια τρομερή σειρά στην καριέρα. Δεν κάνει τίποτα τρομερό, αλλά. Τον Βαν Μίτσελ. Έχει παίξει σε αρκετά παιχνίδια playoff. Έχει μπει πολλές φορές στα playoff. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν ήταν στη Γιούτα μπαίνει συνέχεια, νομίζω. Συνέχεια. Και ψηλό seed δηλαδή. Συνέχεια. Εγώ θέλω να πω κάτι για την Ανατολή. Δεν εμπιστεύομαι καμία ομάδα εκτός από τους Celtics, συμπεριλαμβανομένως και τους Bucks αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να σας το θέσω αλλιώς. Ποιες είναι οι ομάδες στη Δύση, οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, 5-6-7. Γιατί και το πας τώρα στη Δύση, μην το πήγες στη Δύση. Θα σου το πω τι εννοώ. Δηλαδή, αν βγάλεις έξω τους Pelicans, οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους και έχουν αυτό το προσωπικό beef με τον Steven A. Smith, το οποίο συνεχίζεται και έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, Phoenix, Dallas, Sacramento, πιστεύω ότι αν αυτή τη στιγμή παίζανε με το Cleveland και κάτω τους παίρνανε. Δηλαδή, πιστεύω ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιφέρειες είναι τέτοια. Δηλαδή, βλέπεις αυτή τη στιγμή το Cleveland και σου αρέσει, μα μου πει τώρα τον Dallas, δεν έπαιξε το Cleveland και έχασε. Έχασε όπως έχασε. Δηλαδή, σιγά την ήττα. Δικό τους μάτς χάσανε. Έτσι.
Αλλά γενικά σε μια σειρά. Παίζανε στο Cleveland μέσα. Σε, μια 7 game, σε ένα 7 game series πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες και μπορεί και οι Pelicans, άμα λύσουν τα προβλήματά τους, από το 2 και κάτω δηλαδή τη Ανατολή τους έχουν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Δεν μιλάω τώρα για τους contenders, δεν μιλάω για την Oklahoma, ξέρω και για τους Clippers κτλ. Για τον Denver. Τους έχουν με sweep κανονικά όλες τις ομάδες αυτές. Το Cleveland. Λοιπόν. Από το Cleveland και κάτω. Όλες τις ομάδες της Ανατολής από το 2 και κάτω. Καλά, σίγουρα δεν θα βάλω εγώ σε αυτή την ομάδα ούτε τους Bucks, ούτε τους Knicks, ούτε τους Heat. Δεν συμφωνώ σε αυτό που λες δηλαδή. Για sweep δεν συμφωνώ σίγουρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε την Oklahoma με το Miami την έχω να δυσκολεύεται ας πούμε, σε μια σειρά πάρα full. Πολύ. Το συζητάω. Πάρα πολύ. Και, δηλαδή, και τη Μινεσότα. Κοίτα, αυτό το οποίο λέγαμε και τις προάλλες, ότι έχει αλλάξει το στυλ, ότι έχουμε επιστρέψει βασικά σε ένα περισσότερο ζήρος διαχωρισμό στο στυλ μπάσκετ, δηλαδή στην Ανατολή είναι σκληρή, στη Δύση ξέρω εγώ είναι run and gun, το οποίο είναι παραδοσιακά δηλαδή, δηλαδή όσο χρόνια θυμόμαστε τον εαυτό μας, νομίζω το υπήρχε ας πούμε διαφοροποίηση. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά πάει να επανέλθει τώρα. Η διαφορά με τη Δύση είναι ότι στη Δύση είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες πέρσι ας πούμε, υπήρχε χαμηλό επίπεδο, φέτος ακόμα και οι ομάδες που ήταν μέτριες έχουν κάνει step up. Δύο ομάδες σαν τους Rockets, που εντάξει, μπορεί να μην κάνουν πάντα καλές εμφανίσεις, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί στην καλό τους βράδυ να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Έτσι. Και γενικότερα το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, οι Nuggets, το ότι ας πούμε, βρίσκονται σε αυτή τη Δύση, τρίτη ουσιαστικά με ίδιες ήττες με τους Clippers. Έτσι που είναι τέταρτη, δείχνει κάτι ας πούμε. Έτσι. Η Nuggets είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι πρώτο φαβορή κατά εμένα για τον τίτλο και ξέρω, απλά είναι πολύ καλή και η Μινεσότα είναι πολύ καλή και η Οκλαχώμα είναι πολύ καλή. Ωραία. Είχαμε δύο μάτς λοιπόν αυτήν την εβδομάδα που δεν είχαμε κουμπί από την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία ήταν ανάμεσα σε ομάδες της Δύσης και της Ανατολής, τα οποία νομίζω ότι αξίζουν μια αναφορά. Το ένα ήταν αυτό το μάτς το πρωινό, που τελείωσε δηλαδή τη ξημερινή Τετάρτη. Όπου το Cleveland με αυτό το εκπληκτικό buzzer beater του Strus. Του σελινιασμένου Strus, δηλαδή να πούμε. Του βάλει 5 τρίποντα μέσα στην τελευταία 3 λεπτά. Νίκησε, ξέρω εγώ, τον Dallas, το οποίο είχε τους δύο starts του σε εκπληκτική μέρα. Δηλαδή ο Kyrie μέσα στο Cleveland ήταν σελινιασμένος. Ο κόσμος δηλαδή τον παρακολουθεί. Το είδα το μάτσο. Χειροκροτήσε πάρα πολύ. Έτσι. Ο Λούκα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είχε καλύτερο μάτσο από την 70 του. Διότι οι άμυνες ήταν πολύ σκληρές. Είχε 45 πόντους, 9 rebound, 14 assists. Ναι, παρά λίγο να κάνει triple-double. Και τα βάζε, ρε παιδί, με τα σουτάκια του και τα βάζε και δύσκολα, δηλαδή πολύ contested shots. Και πήγε στο τέλος το παιχνίδι, να το πούμε, δεν το έχασε τον Dallas, το έχασε το Cleveland, το ξανά έχασε τον Dallas και το πήρε στο τέλος το Cleveland. Yeah. Δηλαδή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο έγιναν δύο απανοτά λάθη όπου το Cleveland έχει την μπάλα με ένα πάνω μπροστά. Yeah, yeah. Στην επαναφορά πήρε τον Dallas, την ξαναχάνει την μπάλα, την ξαναπαίρνει ο Λούκα, κάνει μια ωραία assist, νομίζω, στον. Ποιο πήρανε τώρα, στον Washington. Στο Washington. Ναι, βάζει το καλάθι το εύκολο και μένουν, ξέρω εγώ, 2,5 δευτερόλεπτα ούτε καν. Χωρίς time-out, χωρίς τίποτα, κάνει το inbound και μάλιστα εδώ μου κάνει και εντύπωση ότι δεν κάνανε το inbound στον Μίτσελ. Τον κάνανε, ξέρω εγώ, στον Mobley, πήγε η μπάλα στον Strus και το χλάτσωσε ένα από τα πιο ωραία buzzer beaters δηλαδή, των τελευταίων ετών. Δηλαδή, το καλάθι της χρονιάς ήταν και ήταν πολύ δυνατό match. Το οποίο το έχει ξαναβάλει, λέει, στο κολέγιο. Βγήκε βιντεάκι καπάκια ότι το έχει ξαναβάλει στο κολέγιο περίπου από το ίδιο σημείο, έχει πετάξει την μπάλα. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να γίνει drafted. Πάντως ήταν ένα καλό. Εξ αρχής λέγαμε ότι φαίνεται να είναι καλό το signing. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο. Το μόνο καλό signing πρώην παίκτη του Μαϊάμι. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Σκορπιδεύει. Ο Γκέιμπ Βίνσεντ. Αλλά ήταν και ο παίκτης ο οποίος φαινόταν. Δηλαδή, ήταν ο πιο σοβαρός, πολύ σοβαρός με το και ρόλο ο του. Καλός αμυντικός. Καλός αμυντικός και χωρίς περιτά. Έτσι. Ναι, αλλά να σου πω, παιδιά. Όχι, να καταλήξω. Ναι, θέλω να καταλήξω το εξής. Ότι εγώ σας λέω ότι δηλαδή, στην καλή τους μέρα όλοι και ο Μίτσελ ήταν πάρα πολύ καλός και το Cleveland πολύ δυνατό και ο Mobley όλοι. Ο Γκάρλαντ ήταν. Ναι, ο Γκάρλαντ ήταν καλός. Ναι. Και το Dallas δηλαδή έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του. Τώρα μιλάμε, τα φτάνει το παιχνίδι στον πόντο. Δεν έπρεπε να φτάνει το παιχνίδι στον πόντο, έπρεπε να είναι μπροστά. Δηλαδή τα ξελινιάστηκε ο Strus στο τέλος και ο Μίτσελ και τα βάλαμε όλα τα καλάθια. Δηλαδή φάνηκε, με γυμνό μάτι φάνηκε διαφορά δυναμικότητας. Και εντάξει, θα μου πείτε τον Dallas είναι πάρα πολύ ευνοημένο από το trade deadline και μετά. Αλλά αυτοί να βρουν τα πατήματά τους, πιστεύω ότι κάτι τέτοιες ομάδες θα το κλείδουν να τις έχουν του χεριού τους. Το άλλο match είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι το outlier. Δηλαδή το Sacramento, πλήρες, μπορώ να πω, ξέρω εγώ, πήγε και έπαιξε ένα Miami, το οποίο είχε 8 απουσίες. Θα πούμε για ποιο λόγο. Θα το πούμε, θα το δούμε μετά. Αυτό. Τα λοιπά. Ναι, 8 απουσίες και έχασε. Δηλαδή και λες τώρα, ρε φίλε, πώς θα πας να διεκδικήσεις την είσοδό σου, ξέρω εγώ, και μια. Έχασε κατά κράτος. Ναι, μια αξιοπρεπή πορεία στη Δύση, όταν πας και τρως καρπαζά από πουθενά, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά είναι το Μαϊάμι, ρε φίλε. Δηλαδή, το Μαϊάμι είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα στο NBA τα τελευταία 5 χρόνια. Mm. Δηλαδή, εκεί που του έχει, ξέρω εγώ, πεθαμένου και κλωτσά να δει να ανασένουνε, πάνε στον τελικό τη περιφέρεια, ξέρω εγώ. Και εκεί που λε ότι να τώρα θα τα κάνω όλα Ρίο, δεν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο καν. Τι να πω. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το μάτς υπήρχε ο Χάιμε Γιάκεζ, ο οποίος έκανε. Ο οποίος πάει για ρούκι τη χρονιά, εγώ το λέω. Δηλαδή, πάει, δηλαδή είναι το free σίγουρα. Για το free πάει. Υπάρχει και Μπρέντο Μίλλερ. Υπάρχει και Μπρέντο Μίλλερ. Είναι πολύ ανεβασμένος. Αλλά ο. Έχει μεγάλη έκπληξη. Βγήκε και ένα τρελό βιντεάκι με το footwork του Χάκεζ, ειδικά απέναντι από το Σαμπόνι σε αλλαγές που τον έπαιζε στα πόδια ένα εναντίον ενός με backstep, με fake, up and under. Έδειξε. Εντάξει, που αυτό ήταν το παιχνίδι του, αλλά σε τέτοιο level και με αντίπαλο, ξέρω εγώ, έναν all-star και τέτοια. Ναι, ναι. Και ένα, ήταν... και ένα τώρα prospect το οποίο ήταν από 4 χρόνια στο κολέγιο, ήταν μέσα στη μούρη όλων των Αμερικάνων για τόσο καιρό. Ήταν το, σχεδόν the face of the league, ας πούμε, του NCAA για χρόνια. 3 χρόνια σίγουρα, τη δεύτερη χρονιά του και μετά. Και έπεσε, έκανε slide μέχρι το. Επειδή δεν σούταν. 18, ξέρω εγώ. Επειδή δεν είχε τρίποντα. Εγώ θα σας παναφέρω πάλι πίσω back in order και θα σας ρωτήσω κάτι. Η ερώτηση μου είναι εξής. Δηλαδή το Cleveland, που είναι δεύτερο αυτή τη στιγμή στην Ανατολή. Αν ήταν στη Δύση, πού νομίζω ότι θα ήταν. Πού θα βολόδευε. Από το το Cleveland. Ναι. Θα ήταν εκεί, εκεί στο play θα ήταν. Άρα και στα λόγια μου. Εντάξει, το play-in έχει τους Warriors, έχει τους Lakers. Στα λόγια μου, φίλε. Δηλαδή οι ομάδες από τους Lakers, από το Mavericks, από τους Dallas και πάνω, είναι δηλαδή δυναμικότητα στο Cleveland. Ναι, αλλά και εγώ τους βλέπω και είναι μια ομάδα που είναι νομίζω καλύτερη από τους Pelicans. Καλά, οι Pelicans, λέω, πιστεύω δεν θα μείνουν εκεί. Πιστεύω δεν θα πέσουν. Πιστεύω θα πέσουν. Οπότε εκεί θα τους έβλεπα. Όχι, στο 5 θα τους έβλεπα. Α, στο 5 θα τους έβλεπα. Εγώ θα τους έβλεπα εκεί στο 9-10. Όχι, στο 5 θα τους έβλεπα. Και στο 7 του Sacramento τους έβλεπα εγώ. Δεν είναι τόσο καλό το Σακραμέντο. Ναι. Δεν είναι. Έχει θέματα το Σακραμέντο. Θα έχει πρόβλημα. Ναι. Έχει πρόβλημα. Γενικά νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι Pelicans και το Σακραμέντο, είναι αυτές που δίνουν ελπίδες στους Lakers και στους Warriors ότι θα τρυπώσουν στα play-off. Ξεκάθαρα. Ειδικά αν καταφέρουν κάποιος από τους δύο να βρεθεί στο 7-8, τότε μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά play-off και με τους Lakers και με τους Warriors. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τώρα για το κεντρικό θέμα εδώ πέρα. Πού είναι η Celtics. Η διαφορά. Ναι, η διαφορά. Ναι. Δηλαδή... Κανένας δεν μπορεί. Ωραία, θα απαντήσω εγώ. Δεν μπορεί να του πιάσει κανένας. Ναι. Θα τερματίσει στην Ανατολή. Στην πρώτη θέση αυτό είναι λυγμένο και πριν από το All-Star Break και πολύ καιρό πριν. Το θέμα είναι... Αλλά και στην πρώτη θέση του NBA θα πω. Είναι πολύ μακριά. Θα πάρουν το πλεονέκτημα έδρας στη regular season. Δηλαδή να φτιάξουν 5 παιχνίδια πίσω οι Timberwolves και οι Thunder. Και δεν προβλέπεται να μειωθεί αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια το πλεονέκτημα. Οι Celtics έχουν νομίζω ότι το 4ο, 5ο πιο εύκολο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του δρόμου. Και άμα δείτε το πρόγραμμα, δηλαδή, όπως τις νίκες ήττες, βάσει αυτό που είπα κιόλας και πριν, του outlier, ας πούμε, τους Lakers και των δύο ητών από τους Clippers και Nuggets. Clippers και Nuggets και το match, ακόμα πιο πριν ήταν με τους Bucks, αυτό το match το οποίο το παράτησαν στη μέση του παιχνιδιού. Λοιπόν, οι Celtics δεν χάνουν το παιχνίδι με πιο εύκολη ομάδα. Ωραία. Με εύκολη ομάδα. Δεν χάνουν το βασικό στη regular season. Τους διαλύουν όλους. Η ερώτηση μου είναι εξής. Μπράβο. Και τι σημασία γι' αυτό το πλεονέκτημα έδρας. Να σας θυμίσω ότι πριν από 2,5 χρόνια, έτσι, στον τελικό με τους Warriors είχαν το πλεονέκτημα έδρας στις Celtics και που τους οδήγησε αυτό 4-2. Πέρσι το πλεονέκτημα έδρας δεν το είχαν, αλλά το πήραν όταν ο Γιάννης χτύπησε και τα παράτησαν οι Bucks στον πρώτο γύρο με το Miami. Ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας το είχαν πάλι Celtics. Και είχαν τόσο ψηλό πλεονέκτημα έδρας που άμα δεν πήγαιναν οι Nuggets, νομίζω ότι. Όχι. Και με τους Nuggets θα πήγαιναν, θα πήγαιναν το πλεονέκτημα. Θα το είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Και πάλι, τι έγινε, δηλαδή. Κάτι έγινε. Εντάξει, όχι, δεν λέει κάτι απαραίτητα, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι θέμα των Celtics. Είναι η διαφορά δυναμικότητας. Τι σήματος χημίας θα πω εγώ. Αυτό δηλαδή. Η regular season αυτό το ρόλο έχει. Δεν έχει, δηλαδή, να πάρουμε το πλεονέκτημα Klein Mind. Δηλαδή, δεν θα αλλάξουν πολλά. Στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, το Μαϊάμι πήγε και πέρασε και από το Μιλιόκι και από την. Βασικά και από τη Νέα Υόρκη πες να ήταν. Καλύτερα. Ναι. Ναι. Και τις τρεις σειρές τις πέρασε χωρίς να έχει πλεονέκτημα έδρας. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή αυτό. Άρα, δηλαδή, έρχεσαι στα λόγια μου που είχαμε κάνει αυτά τα tiers πριν από κάνα μήνα και είχα πει ότι η Celtics είναι ένα tier μόνος του και από εκεί μετά αρχίζει να είναι contenders. Όχι, δεν είναι. Μα δεν είναι μόνο του. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, οι Nuggets, αυτοί θεωρώ ότι είναι ένα tier μόνο τους. Οι Celtics είναι μαζί με τους Clippers. Και απ' την άλλη. Δεν όμως, έχουν τόσο. Οι Nuggets δεν έχουν τόσο πάγκο έχουν Celtics. Οι Clippers όμως έχουν παίκτες οι οποίοι το έχουν κάνει. Τον Kawhi δηλαδή, ο οποίος το έχει πάρει, έχει πάρει πρωτάθλημα για ομάδες του. Στους Celtics δεν έχουμε κάποιο τέτοιο παίκτη. Ωραία. Λέει, εάν πάρουν πρωτάθλημα οι Clippers, ο Jason Tatum
Έχει υποστεί μεγάλο. Δηλαδή, έχει υποστεί μεγάλη. Στο όνομά του. Γιατί, bullying. Όχι, bullying. Bullying είναι. Όχι. Έχει, το όνομά του έχει πέσει στα μάτια του κόσμου. Επειδή έχει πέσει η αποδοσή του σε πολύ σημαντικά σημεία του το play-off. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας ξεκίνησε και μια συζήτηση σοβαρή. Την οποία νομίζω ότι ξεκίνησε ο Στίβεν Σμιθ, νομίζω. Yeah. Και τέλος πάντων, διάφοροι. Που λένε τέλος πάντων ότι ο Jason Tatum θα πρέπει να είναι πολύ πιο βαθιά μέσα στη συζήτηση για MVP από το να είναι πέμπτος που πώς είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί η ομάδα του είναι με διαφορά η καλύτερη στο NBA αυτή τη στιγμή και είναι ο καλύτερος παίκτης και παίζει πάρα πολύ καλά. Και έχει βελτιωθεί σε πάρα πολλά σημεία του παιχνιδιού του. Αλλά ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητας. Θα μου πεις, είναι πιο δυνατή προσωπικότητα ο Γιώκητς, ξέρω εγώ. Όχι, αλλά ο Γιώκητς είναι πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Και είναι πιο dominant σαν παίχτη. Δηλαδή, ήταν ένα στατιστικό τη προάλλη. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώκητς με τον Τέιτουμ. Που έλεγε και συγκινήκανε τα δύο φιλαράκια, τον Γιώκητς με τον Λούκα. Ο Γιώκητς ακουμπάει την μπάλα 10 φορές παραπάνω από τον Λούκα σε κάθε παιχνίδι, 100-90, και το usage του είναι 2,3 δευτερόλεπτα per touch, ενώ του Λούκα είναι 5,6. Είναι δηλαδή απίστευτο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και μιλάμε για παίκτη ο οποίο ποστάρει κιόλα. Ναι, 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 θα μπορούσε να παλιακά να παίζει τρίπλη. Ο Γιώκητς τα νούμερα σε αυτό το θέμα γενικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Ενώ αντίθετα, ο Tatum δεν είναι τόσο ψηλά στη συζήτηση που θα έπρεπε να είναι, γιατί είναι και Αμερικανό και ψάχνουν κολλασμένα για έναν Αμερικανό MVP. Γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλό το προφίλ του. Δεν είναι λίγο αυτό. Ενώ ο Γιώκης δηλαδή είναι αυτή το pure comedy και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι αστείο που δεν μπορεί να το μαρκάρουν και που δεν καρφώνει και όλα αυτά. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ενώ είναι πάρα πολύ καλό και consistent, δεν τον βλέπουν οι ίδιοι οι beat riders ως κάτι το εξαιρετικό που θα έπρεπε. Ο Γιώκης νομίζω έχει τα νούμερα τα οποία είναι τόσο eye popping που δεν μπορεί να τα αγνοήσει με τίποτα. Δηλαδή, και πάλι συνεχίζει τώρα. Συνέχεια, έκανε τα ίδια πράγματα. Ξέρω. Mm. Με τους Warriors έκανα match με triple double, 16 rebound, 16 κάτι. Επίσης, θα σου πω κάτι για τον Tatum. Ο Tatum αυτή τη στιγμή, ειδικά φέτος, είναι σε μια ομάδα που έχει 4 superstars. Είναι superstars οι 4 τους. Mm. Δεν είναι δηλαδή. Όπως είναι. Το valid βλέπω αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή ότι ο Γιώκητς είναι ο Γιώκητς, ξέρω εγώ, και ο δεύτερος καλύτερος παίκτης είναι ο Τζαμάλ Μάρι και ο Άρον Γκόρντ και ο Μάικλ Πόρτερ. Δηλαδή, είναι παίκτες οι οποίοι, ξέρω εγώ, σε άλλη ομάδα. Ο Τζαμάλ Μάρι είναι μεγάλο star. Είναι μεγάλο star. Είναι μεγάλο παίκτης. Είναι superstar. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του. Σου έχω ξαναπεί ότι θα με αναγκάσει να κάνουμε ένα ολόκληρο segment για το ποιοι είναι superstars. Είναι βαριά κουβέντα το superstar. Ο Τζαμάλ Μάρι. Είχαμε κάνει και πέρσι ένα νόμο. Superstar. Ο Τζαμάλ Μάρι τικάρει όλα τα κουτιά όσον αφορά το ποιο είναι superstar. Πέραν του της εμπορικότητας. Μα αυτό είναι το πιο βασικό για τη λέξη superstar. Η εμπορικότητα. Λέω βάση του τρόπου παιχνιδιού του και τη απόδοσή του και το πόσο επιδραστικός είναι όταν πηγαίνει τόσο καλά αυτό. Οι Nuggets είναι ανίκητοι. Ναι, δε αγόρι. Είναι δεδομένο. Είναι all star. Είναι top tier level, αλλά η λέξη superstar δεν είναι superstar. Είναι all NBA παίκτη. Ναι, ρε φίλε, αλλά και ένα all NBA παίκτη δεν είναι superstar. Εδώ τώρα μιλάμε ότι ο Πορζίγκης. Δηλαδή, ο Κουάι Λέοναρντ δεν είναι superstar. Όχι, είναι. Είναι. Εντάξει, είναι άλλη προσωπικότητα, αλλά είναι superstar. Δηλαδή, τον θαυμάζουν οι πιτσιρικάδες. Είναι superstar, είναι αναγνωρίσιμο παντού. Ο Τζαμάλ Μάρι δεν είναι αναγνωρίσιμο παντού. Yeah. Αλλά αυτοί οι τέσσερι τώρα που έχουν εκεί. Δηλαδή, θα μου πει, είναι ο Τζρου Χόλιντι πιο πάνω από τον. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Είναι δηλαδή ήταν πιο βασικό. Είναι κάτι καλύτερα άλλο. Καλύτερα παίζει ο Ντέρικ Γουάιτ σίγουρα φέτος. Πολύ καλύτερα. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτά είναι πιο βαριά ονόματα αυτά τα τέσσερα, ξέρω εγώ, από τον Τζαμάλ Μάρι. Είναι πιο βαριά ονόματα. Δυστυχώς, δεν δηλαδή, είναι καλύτερε παίκτε. Είναι σαν ονόματα. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, τι να κάνω. Ούτε για τον Πορζίνγκη συμφωνώ, ούτε για τον Τζρου Χόλιντι συμφωνώ. Εντάξει, για τον Πορζίνγκη εγώ συμφωνώ ότι είναι πιο. Γιατί είναι και η Ευρώπη που παίζει ρόλο. Όχι, παίζει ρόλο και διεθνή. Η Νέα Υόρκη τον εκτόξευσε. Όποιο παίκτη γίνεται και κάνει όρμα στη Νέα Υόρκη θα τον κουβαλάει μετά σε όλη την καριέρα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι αγορά μεγάλη και σε εκτοξεύει, σε πηγαίνει σε όλα τα αθλήματα αυτά. Θέλω να πω, διάβαζα ένα κείμενο πολύ ωραίο στο Athletic που μιλούσε για την 100η νίκη της καριέρας του Τζο Μαζούλα που ήταν απέναντι, νομίζω ότι είναι regular season win, που ήταν απέναντι στους Nets. Ένα μάτσο το οποίο τελείωσε στους 55 πόντους, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και λέει ότι αυτό λέει, το είναι σαν το παράδειγμα προς αποφυγή ένα παιχνίδι περσινό των Celtics που κερδίζανε 30 πόντους στο ημίχρονο, ξέρω κάτι τέτοιο, και τελικά το χάσανε και το έχει σαν. Εντάξει, σε άλλη φάση ήταν τότε οι Nets, σε άλλη φάση είναι τώρα, αλλά το έχει σαν παράδειγμα προς αποφυγή και το λέει συνέχεια το. Δηλαδή, σίγουρα σε φιάλτες του είναι πάντα το Brooklyn εκεί πέρα με τον Cam Thomas, ξέρω, και τον Michael Bridges. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ο Κρίσταπ Πορζίνγκης είναι ξεκάθαρα ο supercharger αυτής της ομάδας.
όλα τα ματσάπ τα οποία έβγαιναν για όλους τους άλλους διεκδικητές εκεί έξω στην Ανατολή μέχρι πέρσι, δεν βγαίνουν πλέον. Δηλαδή το Μαϊάμι έχει μεγάλο πρόβλημα με το να αντιμετωπίσει τον KP. Ο KP έχει οριμάσει πάρα πολύ και από άποψη χαρακτήρα και από άποψη παιχνιδιού. Έτσι. Έχει κάτι, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας. Έχει κάτι ακραία νούμερα. Θα φάω τα λόγια μου τώρα. Ακραία νούμερα στο post επίσης. Ζαν. Δηλαδή έχει κάτι τύπου 1,4 πόντους, ξέρω εγώ, στα post ups. Είναι κάτι ακραία πράγματα. Ζαν. Και κάτσε. Πρέπει σε αυτή την ομάδα. Καλύτερο. Ναι, σε αυτή την ομάδα. Το καλύτερο action της ομάδας. Έτσι, από όλα τα plays, ναι, είναι ένα pick and roll Derek White με Kristaps Porzingis. Τύπου 1,32, κάτι τέτοιο, κάτι ακραία νούμερα. Πες λίγο στους φίλους μας που δεν παρακολουθούν NFL, γιατί είναι ανέκδοτο οι Dallas Cowboys. Γιατί είναι πάντα το φαβορί και ποτέ δεν καταφέρουν να πιούν νερό από την πηγή. Τα τελευταία 25 χρόνια. Και βέβαια δεν έχουν περάσει, ναι, δεν έχουν πάει στους τελικούς της περιφέρειας. Εάν φέτος δεν πάρουν το πρωτάθλημα οι Celtics, μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Μπαίνουν στην κατηγορία της ομάδας. Δηλαδή, από το Γιόκιτς και το Μάρι στους τελικούς. Κάτσε ρε φίλε. Βέβαια. Μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Και να ξέρεις, θα εξαλειφθεί και υπομονή όλων εκεί μέσα. Σίγουρα μετά θα αρχίσει να χτυπάει το καμπανάκι του Μπράουν. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή όπως τη βλέπω την ομάδα, δεν βλέπω ξανά. Σου λέω σε όλο το NBA ποιος μπορεί να τη χτυπήσει. Είμαι δηλαδή πιο φοβισμένος από τον average hater των Celtics που είμαι. Έτσι, το λέω κανονικά. Αλλά πιστεύω, ελπίζω και θα το κλείσω αυτό, ότι θα βρουν τρόπο να χάσουν στην Ανατολή. Λες, θα βρουν. Εντάξει, έχουμε πει. Είτε οι Bucks θα είναι που θα το έχουν βρει. Τους Bucks τους έχουν, ρε φίλε. Είτε οι Bucks θα είναι. Τους έχουν, δεν λέω. Μία χρονιά μόνο τους πετάξαν έξω. Το περίφημο 1-4 που είχαν πάρει το πρώτο παιχνίδι και έκανε ο Paul Pierce στο ESPN Season The Series Over. Και μετά φάγανε 4 στο κεφάλι. Μόνο εκείνο τον αποκλεισμό έχουν. Σου λέω τώρα εγώ ότι είτε από τους Heat θα είναι αυτό, είτε από τους Bucks. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ανατολή. Όσο και αν. Παιδιά, προφανώς δεν υπάρχει. Παιδιά, η Νίξη είναι πολύ σοβαρός διεκδικητής. Δεν πρέπει να τους περνάμε στο. Ο Βαγγέλης δεν θέλει να μιλάμε για αυτούς για να μην τους. Για να μην τους. Για τον Τζίνξ. Ξεκάθαρα. Καλή ομάδα είναι η Βιλανόβα του NBA. Είναι όμως. Παίζουν αυτόν τον καιρό χωρίς τον Νόμπι που άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Και ο Ράντλ δεν παίζει. Και ο Ράντλ είναι ακόμη περισσότερο καιρό εκτός. Που όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει τρομερή χρονιά για εκείνος. Και είναι πάρα πολύ φρίσκη. Πάρα πολύ φρίσκη. Ωραία. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή. Με Μπογκδάνοβιτς δηλαδή και. Προφανώς δεν φαίνονται οι Νίξ να χτυπάνε. Και αλλά Μπέρξ. Γενικά εμένα μου στέλνει αυτά αλλά τα μηνύματα. Αλλά δεν τους έχουν. Μου στέλνει αυτά τα μηνύματα αυτή η ομάδα Celtics. Μου στέλνει το μήνυμα ότι θα βρει έναν τρόπο, όπως λένε παραδοσιακά για τους Dallas Cowboys, ότι ό,τι να πάει στραβά θα πάει στραβά και θα βρουν έναν τρόπο να τα σκατώσουν εκεί που δεν τους περιμένεις. Ναι. Ενώ δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν όλο το οπλοστάσιο να πάνε παρέλαση, όχι να πάνε το πάρουν, να πάνε παρέλαση μέχρι τους τελικούς, μέχρι δηλαδή να βρουν μια ομάδα από τη Δύση, να πάνε παρέλαση και στη Δύση λίγο ένα 4-2 με κάνα δύο παιχνίδια να πάνε στραβά και κάνα δύο να πάνε on the way. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν. Εγώ λοιπόν, θέλω να συνεχίσω να βλέπω τους Celtics μου να κάνουν dominate με την αθλητικότητά τους και με drives. Δεν θέλω να βλέπω στη στατιστική παραπάνω από 30 σούτ τρίποντα. Έτσι που υπάρχουν παιχνίδια που βαράνε 55-60 τρίποντα, ξέρω εγώ. Και θέλω έτσι. Εύκολα καλάθια. Εύκολα καλάθια. Ωραία. Εκμεταλλευτείτε την αθλητικότητά σας. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα ξαναμιλήσουμε για τους Celtics μέχρι τα playoffs. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και δεν μιλάμε γενικότερα για τους Celtics. Μιλάμε πάρα πολύ για τους Celtics. Πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για τους Celtics μέχρι τα playoffs γιατί ουσιαστικά είναι πράγμα βαρετό να λες τα ίδια και τα ίδια. Γιατί είναι dominant, πάνε μια χαρά. Στην Ανατολή δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Πάμε να δούμε όλοι συγκινήσουμε τα playoffs τι θα δούμε. Αυτό. Κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρνάμε γιατί θα μιλήσουμε για πολλά καλάθια. Το θέμα μας θα είναι πάρα πολλά καλάθια.